Σύνδεση τώρα, κυρίες και κύριοι, με το Προεδρικό Μέγαρο και τη Σοφία Φασουλάκη. Η Σοφία, ο Πρωθυπουργός μίλησε στο μήνυμά του για την οικονομία. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του μηνύματός του ήταν αφιερωμένο στην οικονομία. Ενώ είπε ότι υπάρχουν και πολλά που μένει να γίνουν, αλλά ότι και τα δύσκολα ότι είναι μπροστά μας. Ακριβώς μήνα καλό μεσημέρι. Στις 11 λοιπόν ακριβώς το πρωί ο Πρωθυπουργός πέρασε το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου ζητώντας την διάλυση της Βουλής από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έτσι σε λίγες ώρες αναμένεται και επίσημα να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος με την πρώτη κάλπη να στείνεται στις 21 Μαΐου. Ο Πρωθυπουργός στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του επικαλέστηκε έναν εθνικό λόγο, όπως συμβαίνει πάντα όταν προκυρήσονται πρόωρα, έστω και για αυτούς τους δύο μήνες οι εκλογές. Αυτός ο εθνικός λόγος είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την οικονομία και με την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία, όπως είπε, είναι αναγκαία για να δανείζεται φθηνότερα η χώρα μας. Η χώρα όμως, αναγκαία προϋπόθεση όμως για να γίνει αυτό, είναι η χώρα να έχει πολιτική σταθερότητα. Μια κυβέρνηση σταθερή, μια κυβέρνηση τετραετίας και βέβαια ας μην ξεχνάς ότι αυτό το συνέδεσε ο Πρωθυπουργός και με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το μήνυμα ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να κάνει και έναν μίνι απολογισμό μήνα για τις δύσκολες ώρες που πέρασε αυτή η κυβέρνηση αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, την κρίση στον Εύρο, την κρίση της πανδημίας, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία με την έκρηξη των τιμών ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε στο πλευρό των πολιτών, στήριξε τους πολίτες, όμως παραδέχθηκε ότι μένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Μένουν πολλά να γίνουν στο θέμα της υγείας. Έχει υποσχεθεί ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα προστατεύει όλους τους πολίτες. Μένουν πολλά ακόμα να γίνουν στους μισθούς, γιατί είναι ακόμα χαμηλή, παρά το γεγονός ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 3 φορές επί διακυβέρνησής του. Μένουν πολλά ακόμα να γίνουν και για την προστασία και την φροντίδα των νέων. Όλα αυτά θα παρουσιαστούν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Ένα πρόγραμμα με 5 πυλώνες για την παραγωγική Ελλάδα, την ισχυρή Ελλάδα, την πράσινη ανάπτυξη, αλλά και βέβαια με ιδιαίτερο στόχο την φροντίδα των νέων. Νωρίτερα μήνα ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Πρόεδρο τόνισε δύο ζητήματα έθεσε. Πρώτον, να αποφευχθεί η τοξικότητα, αλλά και δεύτερον, έκανε κάλεσμα στους νέους να έρθουν στην κάλπη. Ας μην ξεχνάμε ότι περισσότεροι από 420.000 νέοι θα δώσουν το παρόν, μπορούν να ψηφίσουν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Μήνα. Σοφία Φασουλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπαν μπροστά στις κάμερες ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, έχω την χαρά να σας παραδώσω την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εισηγούμαστε την διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εθνικών εκλογών την 21η Μαΐου, σε 4 εβδομάδες από τώρα. Αυτό επιτάσσουν τα σχετικά άρθρα του συντάγματος, το άρθρο 41. Επί της ουσίας όμως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει πρακτικά τη θητεία της, όπως είχα δεσμευθεί εξ αρχής ότι πρέπει να γίνει, διότι αυτό πιστεύω ότι επιτάσσει η θεσμική συνέχεια του κράτους, έτσι ώστε και οι πολίτες να μπορούν να αξιολογήσουν στις επερχόμενες εκλογές το σύνολο της κυβερνητικής μας θητείας και να πράξουν αναλόγως και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Οι εκλογές είναι μια μεγάλη γιορτή δημοκρατίας. Αυτό το οποίο θέλω να ευχηθώ καθώς ξεκινάει η προεκλογική περίοδος είναι να υπάρξει μια γόνιμη αντιπαράθεση επιχειρημάτων, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να κρίνουν με νυφαλιότητα ποιος πρέπει να τους κυβερνήσει την επόμενη τετραετία. Να μείνουμε μακριά από τοξικότητες, από ακραίες και πολιτικές συμπεριφορές, που νομίζω ότι δεν ταιριάζουν και στο γενικότερο κλίμα των καιρών, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και εναρμονισμένες αυτές οι συμπεριφορές με τη συνολική διάθεση της κοινωνίας. Τέλος, να ευχηθώ η προεκλογική περίοδος να γίνει εφαλτήριο για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στην μεγάλη δημοκρατική διαδικασία που είναι οι εθνικές εκλογές και απευθύνομαι ιδιαίτερα στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Η
η συμμετοχή τους στις εκλογές είναι νομίζω ένα στίχημα για όλους μας και τελικά και αυτοί πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι καλύτερα να συμμετέχουν στις αποφάσεις που θα ληφθούν για το δικό τους μέλλον παρά να επιλέξουν την αποχή. Οπότε η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι πια στη διάθεσή σας. Το διάταγμα για την διάλυση της Βουλής θα θυροκολληθεί σήμερα το απόγευμα και από αύριο το πρωί επίσημα το ρολόι μετράει αντίστροφα για τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Εύχομαι να έχουμε μια ήρεμη και γόνιμη προεκλογική περίοδο για το καλό της χώρας.